Ήταν ένα ισορροπημένο παιχνίδι. Εμείς φανήκαμε ανταγωνιστικοί και πιστεύω ότι μπορούσαμε να πάρουμε και το βαθμό της οπαλίας. Διεκδικήσαμε κάτι καλύτερο, αλλά δυστυχώς δεν μπορέσαμε να το καταφέρουμε. Παίξαμε μια ομάδα που είναι πολύ ψηλά στη βαθμολογία, πολύ καλύτερη συγκομιδή βαθμών από εμάς. Και πιστεύω ότι ανταπεξέλθηκαμε στο παιχνίδι. Τώρα η συνέχεια είναι μεγάλη. Εμείς θα δώσουμε τους αγώνες μας, βλέπουμε κάτι παιχνίδι ξεχωριστά και στο τέλος θα κάνουμε ταμείο να δούμε πού θα τερματίσουμε. Είμαστε ικανοποιημένοι από την απόδοσή μας. Κάποια ατομικά λάθη τα οποία θα διορθώσουμε και δεν είναι. Ο Θεσπρωτός στην περίοδο του Ιανουαρίου ενισχύθηκε. Είναι μια ομάδα που ήρθε από τις εθνικές κατηγορίες. Είχε την εμπειρία της κατηγορίας, αλλά σίγουρα είναι και μια ομάδα που θέλει να παραμείνει εκπροσωπώντας ένα γεωγραφικό κομμάτι της χώρας με πολύ σημαντική ποδοσφαιρική ιστορία, όπως είναι η Ήπειρο και οι ομάδες που πρεσβεύουν την Ήπειρο. Η συνέχεια για εσάς, πώς την βλέπετε από εδώ και πέρα, βάσει και των μεταγραφών που έχετε κάνει, και θα ενισχυθείτε περαιτέρω? Εμείς θέλουμε να κερδίσουμε κάθε παιχνίδι. Θέλουμε να φτάσουμε όσο γίνεται πιο ψηλά στη βαθμολογία. Και από εκεί πέρα, στο τέλος, όπως είπα, θα κάνουμε ταμείο. Και μία ερώτηση ακόμα, τον αγώνα πώς τον είδατε, όσον αφορά και τη σημερινή εμφάνισή του, αλλά βάσει και τη δυναμική της ομάδας και των άλλων ομάδων που διεκδικούν το πρωτάθλημα. Γιατί η ομάδα Τσαρτάκης θέλει να είναι ψηλά και να διεκδικήσει το πρωτάθλημα μέχρι τέλους. Αυτό σα είπα. Ήταν μια καλή ομάδα, όπως ήμασταν και εμείς. Ήμασταν αγωνιστικοί στο γήπεδο. Ήταν ένα πολύ ισορροπημένο παιχνίδι, με φάσεις από τις δύο εστίες. Δυστυχώς, εμείς χάσαμε τους τρεις βαθμούς και κέρδισε η Αρτάκη. Να είστε καλά.